Μαγική γυάλα, μαγική σφαίρα μπροστά μου για να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θέλω να κάνω την Ευρωζώνη ισχυρότερη και αυτό κάνω στα χρόνια που έχω αναλάβει αυτό το θόκο, αυτή τη θητεία ως πρόεδρος του Eurogroup. Καλή τύχη στο νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ και θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Υπόθηκε ότι η Ευρώπη θα είναι πιο μόνη της λόγω της επιλογής Τραμπ, της ΗΠΑ. Ναι, εγώ έχω καταλάβει ότι τα επόμενα χρόνια είμαστε μόνοι μας, κάτι το οποίο ίσως να είναι καλό. Ίσως αυτό να χρειάζεται και η Ευρώπη έτσι ώστε να εργαζόμαστε καλύτερα μαζί με πιο παραγωγικό τρόπο. Μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας τα δικά μας προβλήματα, εν παραδείγματι, να έχουμε μια μεγαλύτερη οικονομική ισορροπία. Όλα αυτά τα ζητήματα εξαρτούνται από εμάς και μόνο τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και καλό. Σήμερα θα μιλήσετε για κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το τραπεζικό σχέδιο στην Ιταλία. Το Eurogroup δεν έχει επίσημο ρόλο να διαδραματίσει σχέση με τις τράπεζες και την Ιταλία. Και εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα προς αυτό. Ναι, αλλά εδώ κοιτάμε για κάποιες βασικές αρχές επί του bail-in στην Ιταλία. Νομίζω ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα έχουμε απάντηση από τους αρμοδίους. Η Ιταλία συνδιαλέγεται με τις εποπτικές αρχές των τραπεζών στη Φραγκφούρτη και με την Κομισιόν. Θα υπάρχει ένα σχέδιο αναδιάθρωσης, σαφώς. Αλλά ας περιμένουμε και να δούμε. Για ποια τράπεζα συγκεκριμένα θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Στην Ελλάδα λέτε. Η ερώτηση λοιπόν στα αγγλικά για την Ελλάδα. Συζητήσουμε το πρόγραμμα και σήμερα. Συζητήσαμε για την τρέχουσα κατάσταση λίγο πριν και νομίζω ότι είναι εφικτό να συνεχίσουμε προς το μέλλον. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακαθόδη ζητήματα προς συζήτηση και εμείς θέλουμε να ακούσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ελληνική πλευρά για να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα αμέσως επόμενα βήματά μας επ' ωφελία φυσικά και των δύο. Διότι εμείς θέλουμε την ευημερία στην Ελλάδα, θέλουμε μια πρόοδο σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών μέτρων. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε έναν τρόπο να λάβουμε τα άμεσα μέτρα. Πόσο μακριά είμαστε από μια οριστική απόφαση? Σχετικά με το Δέλτα Νητά, αυτή ακριβώς θα γίνει. Μίλησα με την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ προσφάτως και εκείνη με διαβεβαίωσε ότι το Δέλτα Νητά ακόμη έχει την πρόθεση να παραμείνει στο πρόγραμμα και να κάνουμε μαζί τα επόμενα βήματα ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πλήρως. Αυτή είναι η πρόθεση του Δέλτα Νητά. Και πρέπει να πω ότι καταβάλει πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να συνεχίσει με εμάς. Θα γίνει μεγάλη δουλειά και με τους υπολείπους θεσμούς στην Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα πρέπει να είναι αξιόπιστες και φυσικά πρέπει να υπάρχει και μια βιωσιμότητα του χρέους. Όλα αυτά είναι στη συζήτηση. Υπάρχει κάποια προοπτική ή κάποιο χρονοδιάγραμμα? Τι ακριβώς θα γίνει με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σε επίπεδο χρόνου? Ναι, αυτό είναι το αντικείμενο της απόψινής συζήτησης. Εκεί βρισκόμαστε επί του παρόντος. Στην Αθήνα δεν διεξάγονται πλήρως συζητήσεις επί του παρόντος και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τις συζητήσεις στην Αθήνα, σε ελληνικό έδαφος. Ο τραπεζικός τομέας στην Πορτογαλία δεν είναι στην σημερινή μερίσια διάταξη. Σε σχέση με τα διαφορετικά ζητήματα των υπουργών, θα ακούσω πρώτα την άποψη των θεσμών και μετά θα αποφανθούμε από κοινού επ' αυτού.